Βροχή καταγγελίες για τη δράση του Μάξιμου Σαράφη Μίνα Καραμίτρου. Ο ίδιος έβγαλε την κουκούλα και είπε ότι ονομάζεται Φιλίστορ Δεστεμπασίδης. Έχεις νεότερες πληροφορίες από το πώς έφτασαν στην αποκάλυψη αυτής της απάτης με τη βοήθεια και υποκλοπών. Ναι, γιατί οι αρχές ασφαλείας Δίκο έχουν στη διάθεσή τους και αποκαλυπτικούς διαλόγους του προστατευόμενου μάρτυρα, ο οποίος όχι μόνο κανόνιζε για να δώσει δάνεια τα οποία δεν τα έδινε ποτέ, ύψους ακόμα και 15 εκατομμύριων ευρώ, αλλά έφτανε και στο σημείο να ζητά από τα υποψήφια θύματα να πάνε σε εταιρείες και να καταστρώσουν ένα business plan για να τους δώσει το δάνειο. Και μετά ο ίδιος πήγαινε στις εταιρείες αυτές και κανόνιζε να πάρει και τα μεσητικά. Προσέξτε, για ένα δάνειο το οποίο δηλαδή δεν θα έδινε ποτέ. Έχει καταγράψει λοιπόν τη συνομιλία του, μία από τις συνομιλίες που έχει κάνει ο ίδιος ζητώντας χρήματα, κάνοντας ένα παζάρι με μία τέτοια εταιρεία για ένα business plan ενός δανείου. Και συγκεκριμένα λοιπόν μιλάει με κάποιον υπάλληλο αυτής της εταιρείας και λέει, ρωτάει ο υπάλληλος της εταιρείας, τι κόστος θα βάλουμε για να το τρέξουμε. Απαντάει λοιπόν ο προστατευόμενος μάρτυρας. Εγώ τους είπα, χωρίς να τους ρωτήσω, τους είπα 16.000 συν ΦΠΑ, αν θέλει τιμολόγιο. Το απαντάει ο υπάλληλος. Πώς θα μοιραζόμαστε τα 16 συν ΦΠΑ, ένα πεντοχίλιαρο σου φτάνει από αυτή την ιστορία. Για να απαντήσει εκείνος, να τα κάνουμε 6. Και για να κλείσει Νίκο τον deal, απαντώντας ο υπάλληλος της εταιρείας, τα έκανα 5 γιατί ήξερα ότι θα ζητούσες 6. Ωραία, υπογράφουμε τη σύμβαση με αυτούς στα 16 χιλιάρικα συν ΦΠΑ.